Και επειδή μας αρέσει και η αποκέντρωση, λέω να κάνουμε μια αποκέντρωση και στη συζήτηση. Να πάμε λίγο πιο δυτικά. Να πάμε πιο δυτικά, να πάμε στο Δήμο Μαλεβιζίου και να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Παπαδομανολάκη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Μαλεβιζίου με το συνδυασμό του κυρίου Πιτσικάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς αποφασίσατε να είστε υποψήφιος, κύριε Παπαδομανολάκη? Ασχολούμαι με τα δημοτικά από το 2010 με τον Κώστα το Μαμουλάκη. Εκλέγουμε και έχω υπηρετήσει το Δήμο από διάφορες θέσεις ευθύνης. Ήταν μια απόφαση που πήρα μετά από πολλή σκέψη, γιατί στο συνδυασμό αυτό το συνεργασία ευθύνης είδα ένα όραμα, μια προοπτική. Είδα μια ομάδα δυνατή και ένα άνθρωπο, ένα δυναμικό άνθρωπο, ένα άνθρωπο, τον κύριο Πιτσικάκη, τον Δημήτρη, τον επικεφαλή μας, που μπορεί και εκφράζει τον κόσμο, που επικοινωνεί με τον κόσμο, που είναι γέννημα θρέμα του Μαλεβιζίου, από τα σπλάκνα του μπορεί να πετύχει πράγματα μαζί με τον κόσμο, γιατί τον έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Το βλέπουμε στις περιοδίες μας, το βλέπουμε καθώς γυρίζουμε τώρα στις γειτονιές, στα χωριά. Να πω ότι είναι αποτελεσματικός. Και στην πορεία του την προσωπική, αλλά και τώρα όσο ασχολείται με τα δημοτικά, σε 2-3 μήνες έχει καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω του μια ομάδα 200 ανθρώπων, χωρίς τους άλλους που θέλαν να είναι υποψήφοι. Οι περιοδίες μας είναι πολύ πετυχημένες. Έχουμε αλλάξει το status quo των περιοδιών. Βγαίνουμε πάρα πολλά άτομα μαζί, επικοινωνούμε με τον κόσμο και εκεί βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου απέναντι στην ομάδα μας και τον Δημήτρη τον Πιτσικάκη. Άρα μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και σταδιοδρομία είναι ένα δείγμα, ένα εχέγγυο για μια καλή αυτοδιοικητική πορεία και διοίκηση. Κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όταν βάζουν στόχους κάποιοι άνθρωποι και τους πετυχαίνουν, ό,τι και να κάνουν νομίζω ότι θα το πετύχουν. Και ήδη αυτό το έχει αποδείξει και στο αυτοδιοικητικό κομμάτι με τα τελευταία του βήματα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει το Μαλεβίζι, που μπορεί να αλλάξει το Μαλεβίζι, να δώσει άλλη διάσταση στο Δήμο μας αυτό που έχει μείνει πίσω, που έχει ένα σωρό προβλήματα, που είναι ταλαιπωρημένος. Να δούμε λίγο κάποια από τα προβλήματα αυτά στα οποία αναφέρεστε και εσείς. Επειδή είστε και εκπαιδευτικός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με αυτό το κομμάτι της σχολικής στέγης, που σε όλους τους Δήμους είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο. Στη σχολική στέγη στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια? Αν έχουν γίνει, είναι αρκετά? Ποια είναι τα προβλήματα που βλέπετε κι εσείς? Κοιτάξτε, την τελευταία τετραετία θα έλεγα ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Τις δύο προηγούμενες τετραετίες παραδοθήκανε 3 σχολικά συγκροτήματα στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, μπορούμε να το συζητάμε πολλή ώρα, να βάλω όμως τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν. Να χωρίσω στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου και στην Ήπεθρο. Να ξεκινήσω από τη Δημοτική Ενότητα Γαζίου, που είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Όλο και καινούριος κόσμος έρχεται να κάθεται. Ίσως είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Επομένως, τα παιδιά κάθε χρόνο αυξάνονται. Έχουμε πρόβλημα στέγασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Νηπιαγωγεία είναι τα περισσότερα ενοικιασμένα ή σε λιώμενες αίθουσες. Σύντομα σας τα λέω. Δημοτικά έχουμε 5 δημοτικά, από τα οποία στα 4 δημοτικά έχουμε λιώμενες αίθουσες με παιδιά να μην χωράνε. Το γυμνάσιο, ένα γυμνάσιο το Γάζι, έχει 700 παιδιά, έχει φτάσει στα όρια του. Και το λύκειο 500 παιδιά, και αυτό φέτος, να φανταστείτε, διώξαμε παιδιά από το λύκειο για να πάνε σε όμορους δήμους, γιατί δεν έχουμε αίθουσες. Αυτό για μένα δεν είναι επιτρεπτό. Δηλαδή δεν μπορείς να αναστατώνεις την οικογενειακή ζωή του κατοίκου της περιοχής, να αλλάζει παρέα στο παιδί, να αλλάζει η ψυχολογία του, να έχει προβλήματα μεταφοράς και εμείς να είμαστε παρατηρητές. Η επαρχία σε πολλά χωριά δεν έχει προβλήματα. Θα έλεγα στα Καλέσα υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα, αλλά και Ροδιά και Αγία Πελαγία, που τα σχολεία έχουν γίνει εξαθέσια και έχουν μεγαλώσει και αυτά, και εκεί είναι ωραίες συνθήκες. Άρα στο αστικό κομμάτι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Και στο αστικό κομμάτι, ναι, στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, λείπει ένα ΕΠΑΛ. Ένα ΕΠΑΛ από την περιοχή είναι πολύ απαραίτητο, γιατί πάρα πολλά παιδιά από το Γάζι και τα χωριά μεταφέρονται
στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Πρέπει να είναι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και δικές μας προτεραιότητες. Η παιδεία είναι προτεραιότητα της παράταξής μας και του αρχηγού μας. Δηλαδή η δημιουργία ενός ΕΠΑΛ, η δημιουργία ενός γυμνασίου που έπρεπε να έχει αρχίσει να κατασκευάζεται, mm-hmm. η δημιουργία δημοτικού και νηπιαγωγείων, που τα νηπιαγωγεία είναι ακόμα οι πιο πίσω στην για περιοχή. Να δρομολογηθούν αυτά τα έργα, υπάρχουν ενώ σε επίπεδο μελετών ορίμανση των έργων? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες μελέτες. Προσωπικά και εγώ με την προηγούμενη δημοτική αρχή είχα ξεκινήσει μια mm-hmm. μελέτη μια επέκταση του λυκείου μια πτέρυγα, η οποία 4 χρόνια έμεινε στάσιμη. Πρέπει να υπάρχει να έχει ξεκινήσει μια μελέτη για ένα δημοτικό. Αυτά. Πρέπει όμως να ξεκινήσουν και άλλες μελέτες και να προχωρήσουμε, να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Δεν έχουμε περιθώριο να καθυστερούμε σε αυτό. Η περιοχή μας είναι πίσω. Μέσα από τα σχολεία δεν είναι μόνο το πρόβλημα της σχολικής στέγης, uh-huh. ξέρετε. Υπάρχουν και προβλήματα που περιβάλλουν τα σχολεία, που είναι οι γειτονιές γύρω-γύρω, που είναι οι περιοχές, οι δρόμοι, η πρόσβαση στα σχολεία που είναι πολύ άσχημη στα περισσότερα σχολεία, πεζοδρόμια δεν υπάρχουν, καθαριότητα που πρέπει να προσεχθεί περισσότερο. Είναι ένα σύνολο προβλημάτων, ένα πλέγμα προβλημάτων. Εγώ έχω κάνει αντιδήμαρχος παιδείας, έχω ζήσει αυτή την κατάσταση, αλλά δεν φτάνει μόνο να κοιτάς ένα σχολείο, τη συντήρησή του, ή πρέπει να βλέπεις να συνεργάζεσαι με την τεχνική mm-hmm. υπηρεσία, με την καθαριότητα, mm-hmm. ώστε να μπορείς αυτό που παράγεται να είναι ορατό, να φαίνεται το αποτέλεσμα στον κόσμο. Ως κάτοικος της περιοχής, συγκεκριμένα ζήτω στο Τσαλικάκι, αν κάνω λάθος, κύριε Παπαδομανολάκη. Τα προβλήματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία όμως πολλές φορές έχουν αναχθεί και ως προβλήματα στην περιοχή αυτή παραμένουν είναι άλλοι πολλά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, εγώ μένω Τσαλικάκι, όμως όλη η δημοτική ενότητα Γαζίου έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Θα ξέρετε ότι το Γάζι έχει χτιστεί, έχει πολλά αυθαίρετα. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή με πολλά αυθαίρετα. Αυτό έχει παραπάνω δυσκολίες για το Δήμο. Γιατί είναι στενοί οι δρόμοι, γιατί δεν υπάρχουν προσβάσεις. Εκεί. Να μην λέω λύσεις, να πάω σε άλλα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα καθαριότητας. Mm. Καθαριότητα το τελευταίο διάστημα είχε μια πολύ άσχημη εικόνα. Είτε γιατί τα απορριμματοφόρα δεν δούλευαν, είτε γιατί οι εργαζόμενοι ήταν λίγοι, είτε γιατί δεν έπαιρναν ρεπό. Επομένως, mm. ένα πράγμα που δεν έχουμε δικαίωμα σαν Δήμος να έχουμε μια άσχημη εικόνα στην καθαριότητα. Παραλιακό μέτωπο. Που είναι δίπλα στο Τσαλικάκι. Εγώ, ας πούμε, από το σπίτι μου μπορώ να πάω με τα πόδια στην παραλία. Όμως δεν υπάρχουν προσβάσεις, δεν υπάρχουν κάθετοι δρόμοι που να οδηγούν mm-hmm. στην παραλία. Είναι μια παραλία αναξιοποίητη. Ενώ δεν υπάρχει ενιαία αξιοποίηση εκεί στο παραλιακό μέτωπο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αξιοποίηση. Ενώ υπάρχουν πολύ, πολύ καλά ξενοδοχεία, πολύ mm-hmm. καλές μονάδες. Ο περιβάλλον χώρος δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε. Και εκεί έχει ευθύνη και ο Δήμος. Θα πρέπει να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες και να δώσει λύσεις. Τα χωριά του, για να πάμε λίγο και στην ευδοχώρα του Δήμου Αλεβιζίου, έχουν προοπτική? Εσείς είστε από το Λουτράκι, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει προοπτική για τα χωριά, για την ευδοχώρα του Δήμου Αλεβιζίου? Κοιτάξτε. Γιατί συνήθως εστιάζουμε την κουβέντα στο Γάζι, στα τουριστικά μέρη, στην Αγία Πελαγία κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχει αστιφιλία, έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα, έχουν αδειάσει πολλά χωριά. Όμως αυτοί οι κάτοικοι που έχουν μείνει δεν ελαττώνονται πια. Mm-hmm. Πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα να μείνουν. Πρέπει να τα στηρίξουμε τα χωριά περισσότερο, είτε με το ίδιο το χωριό, τους δρόμους του, τις πλατείες τους, είτε τους αγροτικούς δρόμους που είναι σε κακή κατάσταση. Μεγάλος βραχνάς. Μεγάλος βραχνάς και θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς, να έχουν κίνητρο να πάνε εκεί. Σαν παράταξη λέμε θέλουμε το Μαλεβίζι της θάλασσας και του βουνού. Mm-hmm. Θέλουμε να συνδέσουμε την ενδοχώρα με το Γάζι, με την παραλία, με δράσεις και παρεμβάσεις που θα κάνουν καλύτερη την εικόνα του Δήμου μας, γιατί είμαστε ένας Δήμος με πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Ένας πολύ δυναμικός Δήμος, κύριε Παπαδομανολάκη. Ακριβώς. Δυναμικός Δήμος με έσοδα ικανοποιητικά, mm-hmm. με πεδιάδες, με θάλασσες, με κοιλάδες, με τον Αλμυρό ποταμό που είναι αναξιοποίητος και που πρέπει οπωσδήποτε, και είναι και προσωπικό στόχος του κυρίου Πιτσικάκη να, mm-hmm. να τον αξιοποιήσει, με το παραλιακό μέτωπο που επίσης είναι, αλλά και τα βουνά θα μπορούν να γίνουν χώροι και για επισκέψιμοι, αλλά και χώροι που θα τους χαιρόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm.
Κύριε Παπαδομονολάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Που είχαμε. Μας αρέσει άλλωστε να φεύγουμε από τα αμυγό συνηθισμένα Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης και να συζητάμε. Και η Περιφέρεια αξίζει και αυτή. Βέβαια, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.